Λοιπόν. Μάθετε να σέβεται ένα στον άλλον. Δεν βάλαμε, αλλά είναι ασέβεια αυτό που κάνετε. Έλα. Δεν βάλαμε λοιπόν, για να εξηγηθούμε, κάναμε μια μελέτη λοιπόν ανάπλασης, που η μελέτη αυτή συγκεκριμένη περιλαμβάνει η ανάπλαση στις στοές και στο εξωτερικό χώρο, στην αγορά, στο κοινό και στο χώρο της αγοράς. Οι στοές λοιπόν δεν υπήρχαν. Πώς μπορούσε να γίνει η εφαρμογή? Πήγα εγώ εκεί ο ίδιος και μίλησα στους επαγγελματίες. Και τους είπα, παιδιά, για να προχωρήσει, να μην έχουμε πρόβλημα, να μην βγει απ' έξω να πεταχτεί το έργο, πρέπει να ανοίξει τις στοές. Έπρεπε ο εργολάβος να προλάβει τις στοές να προχωρήσει το έργο. Οι στοές ήταν δημοτικές, όλες οι στοές είναι δημοτικές και στα ιδιωτικά. Όλες οι στοές είναι περιουσία του Δήμου. Και όχι κοινόχρηστος χώρος. Όλες οι στοές. Παρακαλώ, κύριε Αραβαντινέ. Κύριε Αραβαντινέ, λοιπόν, σου έδωσα το λόγο. Λοιπόν, σε παρακαλώ πάρα πολύ να σέβεσαι. Άκουσε με λίγο. Κάτσε κάτω. Λοιπόν, ανοίξαν λοιπόν οι στοές και υποχρεωτικά κινηθήκαν οι υπηρεσίες, πήγε η δόμη εκεί. Που η ζημιά, αφού γκρεμιστήκαν οι στοές, η ζημιά φαντάζομαι μπορεί να είναι 350 ευρώ κάθε ένας που είχε παρανομήσει και κάνει τη στοά, την είχε κλείσει. Λοιπόν, όλοι αυτοί λοιπόν γκρεμιστήκαν οι στοές, ακόμα και οι ακίνητα που ήταν στο Δήμο και δεν ήταν νοικιασμένα γκρεμιστήκαν από το Δήμο, γιατί και ο Δήμος έφαγε πρόστιμα και ο Δήμος έβαλε ειδών πρόστιμα στο Δήμο για τα καταστήματα που είχαν αδειάσει, είχαν φύγει από μέσα κάποιοι νοικιαστές και ήταν κλειστές στοές. Ανοιχτήκαν λοιπόν, τα πρόστιμα φύγανε και στον χώρο αυτόν θα γίνει η ανάπλαση στα δάπεδα. Και στον χώρο το συγκεκριμένο. Προχωράμε λοιπόν να κάνουμε ανάπλαση όλου του χώρου της αγοράς. Ο κύριος Αραβαντινός είναι ιδιοκτήτης του χώρου εκεί, του καταστήματος. Η αγορά ανεβαίνει το κατάστημα, η αξία του ακινήτου του κύριου Αραβαντινού. Ανεβαίνει η αξία του. Όμως αυτή η ανάπλαση θα έχει κάποιους κανόνες. Να δούμε πώς μπορεί να λειτουργήσει. Όμως δεν γίνεται να μείνει αυτή η πέργολα, δεν γίνεται να υπάρχει αυτή η χρήση του χώρου, αν δεν γίνει το έργο. Δεν υπάρχει άδεια χρήσης του χώρου, γιατί θεωρώ ότι ο κ. Τραβαντινός έχει τη χρήση του χώρου. Δεν θα έχει την πέργολα για να την έχει για σκιά για το μαγαζί. Αυτό είναι. Φαντάζομαι. Άλλο λέω εγώ. Λέω ότι εσύ φαντάζομαι ότι δεν με ενδιαφέρεσαι για την πέργολα. Άλλο λέω. Αν δεν έχει χρήση του χώρου, έχει νόημα η πέργολα. Την άδεια την έχει διαβάσει, τη χρήση της από κάτω. Η άδεια χρήση είναι. Το 2009, με τι διάρκεια χρονική? Αόριστη. Γιατί έκανες τότε σήμερα αίτηση του χώρου? Άλλο το νίκιαρμα του χρονιαίου. Μα για τη χρήση του χώρου λέμε τώρα. Την άδεια που έχω στα χέρια μου την έχεις απλοποιήσει, διαβάσει σωστά. Άσε αυτή που δίνεις κάθε χρόνο. Άλλο λέω εγώ τώρα. Λέω η χρήση του χώρου δίνεται μόνο για ένα χρόνο. Για ένα χρόνο. Αλλά η υπέργολα έχει άδεια και δεν είναι του κακάλι που έχει. Άλλο πάλι λέω τώρα. Ρε Αραβαντινέ, κάτσε σε παρακαλώ. Εν πάση περιπτώσει, σήμερα λοιπόν όμως, εγώ δεν έχω κάτι, με κανέναν. Λέμε ότι σήμερα για να γίνει η διαδικασία, ήρθαμε σήμερα γιατί θεωρούσαμε ότι θα υπάρχει συνεργασία, όπως ότι όλα ξυλωθήκαν όλα. Θα ξυλωθεί και αυτή η πέργολα. Δεν υπάρχει άρνηση να ξυλωθεί και ήρθαμε εδώ να ανακαλέσουμε, γιατί η διοίκηση λειτουργεί, με κανόνες, να ανακαλέσουμε ανάκληση της απόφασης που είχαμε πάρει το 9. Αυτό είναι σήμερα. Κάθε άλλο πράγμα που ακούγεται, όποιος λέει κάτι διαφορετικό, σημαίνει ότι δεν θέλει να φύγει, να μην γίνει το έργο. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Δηλαδή, τώρα δηλαδή, όλα τα άλλα είναι δικαιολογίες. Ξέρω, Γιάννη, ότι είναι δύσκολο. Ξέρω ότι είναι δύσκολο το να αντιμετωπίσεις, γιατί και για μένα είναι δύσκολο. Και για μένα είναι δύσκολο το να δημιουργήσω ένα πρόβλημα σε ένα επαγγελματία που έχει βολευτεί. Είναι δύσκολο. Όμως εδώ η καρέκλα αυτή του Δημοτικού Συμβούλου, του Δημάρχου, του Πρόεδρου του Δημοτικού Συμβουλίου έχει και δύσκολες στιγμές. Σήμερα λοιπόν είναι μια ευκαιρία να αποδείξουμε ότι αξίζουμε τη θέση αυτή και παίρνουμε αποφάσεις μόνο για το καλό του Δήμου. Όλα τα άλλα έπρεπε να έχεις πάει να μιλήσεις, να κάνεις, να καλέσεις και όλα αυτά. Θεωρώ ότι δεν έχουν αρχή. Ποιος θα ήθελε να γκρεμίσει το χώρο? Ήρθε κάποιος και πήρε από το Δήμο άδεια
να κλείσει τη ΣΟΑΚ να την κάνει μαγαζί, να βάλει ψυγεία. Όσοι κάνανε αυτά τα πράγματα, πήραν μέσα το Δήμο. Πώς δηλαδή αυτό το πράγμα να γίνει, να μην γίνει υπέργολα. Και επαναλαμβάνω, οι ΣΤΟΕΣ ανοίξανε γιατί είναι περιουσία του Δήμου. Δεν είναι προσωπική κανενός εδώ. Είναι του Δήμου. Εμείς θα καλωστούμε τώρα για ιστορίες που έχουν συμβεί να έχουμε θέματα με τις καταγγελίες που έχουν γίνει. Λοιπόν, μην επαναρχόμαστε, παιδιά. Απλό είναι με σεβασμό. Με σεβασμό. Με σεβασμό. Άκουσα και τον κύριο Αραβαντινό και τον κύριο τον δικηγόρο. Τον κύριο Θοδωράτο που είπε ό,τι είπε. Και θεωρώ ότι δεν μπορεί να του αφαιρέσει κάποιος το νόμιμο δικαίωμα αν θέλει να κυνηγήσει και να θεωρεί ότι είναι το δίκαιο του αυτό και πρέπει να το διεκδικήσει. Εμείς δεν βλέπουμε με άσχημο μάτι ή έχουμε προηγούμενα. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να κινηθούμε για το καλό του Δήμου. Ο κ. Σαραβαντινός με τον κ. Θοδωράτο μπορεί να κινηθούν στα πλαίσια που θεωρούν ότι εκπροσωπούν το δικό τους δίκαιο. Δεν έχουμε κάτι, δεν είμαστε εχθροί. Όμως εμείς είμαστε υποχρεωμένοι και να κινηθούμε με τη διαδικασία που κινούμαστε σήμερα. Ούτε εγώ αρνήθηκα αυτό που λες, ότι αρνήθηκα εγώ κάποιον να δεχτώ στο γραφείο μου, ήρθε και δεν με βρήκε, τον δέχτηκα. Δεν είπατε και εγώ. Ναι, όχι, λέω για να μην το συζητήσουμε. Έχω μιλήσει με αρκετά, σχεδόν με όλους έχω μιλήσει. Εμίλησα όμως μέσω Θοδωράτου, παράδειγμα, έχει συνεχίσει το μαχαίρι. Όχι, δεν ήμουν δικό μαχαίρι. Ήμουν αμανητή ακρόαση. Αραβαντινέ. Ωραία. Δεν κάνεις τίποτα με αυτό που κάνεις. Ούτε και στην Νικολάτη μου κάνεις με εμένα. Λοιπόν, να μην... Έλα, ορίστε κύριε Αντιδήμαρχε. Μια κουβέντα σε αυτά που άκουσα προηγουμένως, και που δηλαδή προσπαθούν να κάνουν το άσπρο μαύρο και το μαύρο άσπρο. Δεν γίνεται, ένα λεπτό. Εμείς σαν Δημοτική Αρχή, θεωρώ ότι ήμασταν η μόνη δημοτική αρχή που καταθέσαμε σχέδιο με λεπτομέρειες του έργου προεκλογικά, αναλαμβάνοντας και το όποιο ρίσκο και το όποιο κόστος. Γιατί κάποιος είπε, άλλα λέγατε στις εκλογές κτλ. Καταθέσαμε σχέδιο στο διαδίκτυο να το βλέπουν όλοι και τη μελέτη αναλυτικά ότι θα ανοίξουν οι στοές, θα πλακοστρωθούν κτλ. Κτλ. Και στο ΝΟΑ και στην αγορά. Πώς πήγε. Παράνομα, ένα λεπτό, ένα λεπτό. Ήμασταν οι μόνοι. Άλλη χρόνια τώρα, για να μην πάμε στα παλιά, πηγαίνανε και κλείνανε το μάτι δεξιά και αριστερά με διάφορες υποσχέσεις. Και όχι Γιάννη, εμείς. Εμείς δεν δώσαμε υπόσχεση, είπαμε αυτά θα κάνουμε και αποδειχθήκαμε σε όλη την πόλη, σε όλους τους δημότες. Εάν θέλετε, ψηφίζετε. Αν δεν σας αρέσουν, όχι. Δεν μπορεί να κάνετε το άσπρο μαύρο.